Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, οι συνταξιούχοι συμμετέχουν στο σημερινό αγωνιστικό συλλαγητήριο, όπως έκαναν και τις προηγούμενες μέρες στα συλλαγητήρια τα αγωνιστικά που έγιναν στο νοσοκομείο, στο Ηράκλειο, στο Αγρίνιο, στην Πρέβεζα, στη Λευκάδα, στη Λάρισα και όπου έγιναν τα τελευταία διάστημα αγωνιστικές κινητοποιήσεις, καθώς και σε παράσταση διαμαρτυρίας, όπου οι συνταξιούχοι πραγματοποίησαν στο Υπουργείο Υγείας. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα όχι απλώς για να διαμαρτυρηθούμε, αλλά θέλουμε να απαιτήσουμε αυτό το νομοσχέδιο να μην ψηφιστεί, διότι οι συνταξιούχοι έχουν όλο το δικαίωμα να απαιτούν την απόσυρση αυτού του νομοσχεδίου, διότι στον εργατικό εργάσιμο βίο 25, 30 και 35 χρόνια πληρώναμε συνδρομές για την υγεία μας και υγεία δεν βλέπαμε. Όταν σαν συνταξιούχοι από το χαμηλό εισόδημά μας μας φορολογούν για να πηγαίνουν τα χρήματα αυτά στην υγεία και υγεία δεν βλέπουμε. Όταν μας κρατάνε 25 και 30 και 50% στη μετοχή τα φάρμακα και υγεία δεν έχουμε. Όταν με το νόμο 43-87 του 2016 μας επέβαλαν αύξηση της φοράς στην κυρία σύνταξη για την υγεία από 4% σε 6%, όταν στην επικουρική μας σύνταξη από 0% συμμετοχή μας το πήγαν 6%, όταν στους πεθαμένους σήμερα που παίρνουν οι χείρες και οι χείροι σύνταξη πληρώνουν και αυτοί 6% για την υγεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά τα ψέματα δεν μπορούμε να τα ανεχθούμε. Εμείς λέμε ότι πρέπει να αποσυρθεί αυτό το νομοσχέδιο. Λέμε στην κυβέρνηση, λέμε στη κυβέρνηση ότι αυτό το κόκαλο των 250 ευρώ που έδωσε, που έριξε στους εξασθενισμένους συνταξιούχους, οι συνταξιούχοι